Οι καμπάνες του Αγίου Νικολάου στο δαμάσι του Πολιούχου Αγίου χτυπούν χαρμόσυνα. Χτυπούν χαρμόσυνα σήμερα Σάββατο 23 Απριλίου 2022 και καλούν όλους τους δαμασιώτες να γιορτάσουμε μαζί την Ανάσταση του Θεανθρώπου, μόνο που και αυτή τη φορά η Ανάσταση στο δαμάσι θα είναι διαφορετική. Πριν από 2 χρόνια λειτουργήσε η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου για τελευταία φορά τέτοιες μέρες και κλεισμένων των θυρών λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Πέρυσι ήμασταν σεισμόπληκτοι και η Θεία Λειτουργία έγινε κάτω στο γήπεδο. Φέτος για πρώτη φορά θα γίνει στην νεότευτη εκκλησία, στον οικισμό με τους οικίσκους των σεισμόπληκτων, στον Άγιο Τρίφωνα. Εδώ λοιπόν στο γήπεδο του Δαμασιακού, πέρυσι είχε γίνει η Ανάσταση, παρουσία του Σεβασμιότητου Μητροπολίτη Δασόνας Χαρίτωνα, και φέτος οι σκηνές έφυγαν από το γήπεδο, έχουν εγκατασταθεί τα κοντέινερ. Και εδώ είναι ο νεότευτος Άγιος Τρίφωνας που για πρώτη φορά θα γιορτάσουμε την Ανάσταση. Χρόνια πολλά σε όλους. Ήρθε με την Ανάσταση του Κυρίου να αναστηθούμε κι εμείς, και ως χωριό και ως χώρα, και να έρθουν καλύτερες μέρες. Το μας έχει μεταφερθεί από τις ωραίες σπίτις. Έχετε μια απορία. Γιατί είναι το κουβούκλιο στη μέση, που λέει ο Ανίκα και Πουλέλου, και δεν είναι σε κάποια άλλη. Μετά από 46 χρόνια και σε 47 πάμε, πάντα η πρώτη Ανάσταση γινόταν στο Δαμασούλι. Όμως ο σεισμός μας έφερε ανατροπές στη ζωή και όσοι αντιλαμβάνεστε, δεν θα μπορούσαμε να πάμε στο Δαμασούλι γιατί ήταν και 2-3 οικογένειες, δοκιμαζόμενοι και πιο όπως και εμείς. Άρα η λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται εδώ. Κατά τη Θεία Λειτουργία μετά τον Απόστολο και πρώτο Ευαγγελίου, ο κάθε ιερέας ή επίσκοπος παρισταμένου λειτουργού σκορπίζει εντός του ναού δάφνες, βάγια δηλαδή. Τούτο συμβολίζει ότι τον υποδεχτήκαμε την Κυριακή του Βαΐου και μέσα σε 5 μέρες αυτό το σαλάρι τσίστης μεταβλήτη σαν στάβρος τον αυτό. Έτσι και σήμερα, σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά θα έλεγα σίγουρα στον πολύ, αυτόν τον σταυροθέντα και παθόντα θα τον δούμε αναστημένο. Θα πούμε τον Χριστό Ανέστη όλοι μας. Άρα τον υποδεχόμεθα και πάλι με αυτά τα βάγια όπως τότε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι καρδιές μας θα είναι πιο καθαρές, οι σκέψεις μας, το μυαλό μας οι αποσύς στον αυτόν σταυρωμένο Χριστό. Γι' αυτό και υπάρχει. Μέχρι την Κυριακή το Θωμά θα το βλέπουμε έτσι. Δεν είναι ότι δεν σκουπίσαμε, για πρέπει τα βάγια να μείνουν. Αυτό προβλέπει το τυπικό, αλλά επειδή είμαστε Δαμασούλη, δεν το ζήσατε, δεν το είδατε. Σε λίγο θα εντυπωθώ την ερετική μου στολή και θα δώσουμε το φως και θα εξέλθουμε για να πούμε και το Χριστό Ανέστη, για να γίνει δηλαδή η Ανάσταση του Χριστού. Και πάλι, καλή Ανάσταση. Ο Πάτερ Γεώργιος Τζίκας ετοιμάζεται για το δεύτερο λάβετε φως, το Άγιο Φως που ήρθε από την οικογένεια Παπαδημητρίου, του Αντώνη Παπαδημητρίου, από τους Αγίους Τόπους και φέτος στο χωριό μας. Για να έρθει ένας ιερός. Έχει έρθει από το Ιεροσόλυμα, από τον Παναγιο Τάφο, από την Λάρισα που το μετέφερε ο Μανώλης του Παπαδημητρίου. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τον ευχόμεθα όλο το καλύτερο. Να σβήσετε τα φώτα, είπε. Εύτε λάβε. Γιατί δεν κόβετε τα φτελάκια, σας πω να κάνω αυτό. Να κόβετε τα φτελάκια για να είναι... Δόξα τω Θεώ και φέτος... Να κόβετε τα φτελάκια, να είναι έτοιμα. Το Άγιο Φως ήρθε από τα Ιεροσόλυμα και στο χωριό μας. Ήθε να φωτίσει τις ψυχές μας για να έρθουν καλύτερες μέρες. Να είναι έτοιμα.
Για το κάνω εγώ φίλε εδώ. Εξερχόμαστε του Ιερού Ναού προς την Εξέδρα όπου θα ανακοινωθεί το Χριστός Ανέστη. Δόξα τω Θεώ και φέτος θα το ζήσουμε. Εδώ είναι οι οικίσκοι, περίπου 70 οικογένειες δαμασιώτες μένουν εδώ. Και εδώ βλέπετε πλήθος κόσμου, δαμασιώτες, γαμπροί, νύφες, παιδιά. Όλοι βρισκόμαστε εδώ. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον το Θεόν ημών οικεθεύσομεν. Κύριε Λαϊσον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πασί. Εκ του καταμάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι Κύριε. Διαγενωμένο του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσι αλήψωσι τον Ιησούν. Και μία πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντος του Ηλίου και έλεγον προς εαυτάς της αποκοινήσει μην το λίθον εκ της τείνας του μνημείου και αναβλέψασι θεωρούσιν ότι από και εκείνης και ο λίθος ειν γαρ μέγας φοδράν. Και εις ετούσις των μνημείων είδον εανίσχων καθήμενων εν της δεξής περιβεβλημένος στον ειλευκήν και εξεθαβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαβήστε, Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ο καστερόδεν, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και εξεθούσι ταχύ εφήγον από του μνημείου,
τρόμος και έκσταση. Doin parisan menon, doin sa polut
Άγιε Αμαρτωλία, από πρόσωπο του Θεού και δίκαια πραγματικό σας, δόξα. Χρόνια πολλά στην Χωριανή, χρόνια πολλά στην Έλληνες, η Ανάσταση του ανθρώπου να μας βοηθήσει να αναστηθούμε κι εμείς από όλες τις απόψεις, και εσωτερικά και εξωτερικά, και να έρθουν καλύτερες μέρες με αγάπη και ειρήνη και δικαιοσύνη. Βρισκόμαστε εδώ με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δαμασίου, τον κύριο Γιώργο Τσανάκα. Γιώργο, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Μια διαφορετική Ανάσταση φέτος για μας, για πρώτη φορά εδώ στον Άγιο Τρίφωνα, στον οικισμό με το σεισμό πληκτής, όπου 70 οικογένειες είναι εδώ. Χριστός Ανέστη, και το χωριό μας να αναστηθεί. Αληθώς ο κύριος Αστέρε, είναι δεύτερη χρονιά που βρισκόμαστε εδώ στο σεισμόπληκτο οικισμό του Δαμασίου. Η Ανάσταση του Κύριου να μας δίνει δύναμη, ελπίδα και κουράγιο, έτσι ώστε να επανέλθουμε στην καθημερινότητα. Βρισκόμαστε εδώ έτσι ώστε να συμπαρασταθούμε στους συμπολίτες μας, τους σεισμόπληκτους, που είναι μακριά από τα σπίτια τους, και τους ευχόμεθα του χρόνου, Θεού θέλοντος, τα σπίτια τους, τα καινούργια σπίτια τους, να γεμίσουν χαμόγελα, υγεία, αγάπη και χαρά. Γιώργο, αυτό ήθελα να πω, ότι παρόλο που αρκετά σπίτια είναι σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούν να φιλοξενήσουν τους δαμασιώτες που ζουν σε άλλες πόλεις, γαμπρούς, συνήθες και παιδιά, αρκετός κόσμος ήταν εδώ σήμερα. Έως μπορώ να πω και πολλοί κόσμος. Αρκετός αστέρι κόσμος. Πράγμα σημαίνει ότι αγαπάνε το χωριό οι δαμασιώτες. Κόσμος, αγαπάνε το χωριό μας. Συμπαραστέκονται εδώ στους σεισμόπληκτους του Δαμασίου. Και εύχονται και εκείνοι σε εμάς γρήγορα να επανέλθουμε στις οικίες μας και να είμαστε όλοι του χρόνου πάντα εδώ με υγεία, αγάπη, αδελφότητα. Και ενωμένοι. Και ενωμένοι. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, το πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμε. Μετά το Χριστός Ανέστη στην Εξέδρα, οι πιστοί εισέρχονται ξανά στο ναό, δέχονται τις ευχές από τον Πάτερ Γεώργιο Τζίκα, ασπάζονται το Ευαγγέλιο και την εικόνα της Αναστάσεως και ανταλλάσσουν ευχές για αυτό το υπέροχο μήνυμα, το μεγαλύτερο μήνυμα της ανθρωπότητας, η Ανάσταση του Θεανθρώπου. Πριγκίπισσα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ό,τι καλύτερο στην οικογένεια.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστούμε κύριε παιδί που είστε και πάλι εδώ μαζί μας. Για πρώτη φορά στην εκκλησία του Αγίου Τρίφωνα, εδώ στον οικισμό με τους σεισμόπληκτους, όπου περίπου 70 οικογένειες, αλλά και όλο το Δαμάσι μαζί, γιορτάσαμε για πρώτη φορά την Ανάσταση του Κυρίου. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Πρώτα απ' όλα στις οικογένειες που μένουν εδώ στην δομή των σεισμόπληκτων, σε όλους τους δαμασιώτες. Χρόνια πολλά με πολύ αγάπη σε όλο τον κόσμο. Ας ελπίσουμε να είναι το τελευταίο Πάσχα που αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μέσα στη δομή. Ας ελπίσουμε το χρόνο του Πάσχα όλοι οι άνθρωποι να είναι στα καινούργια τους σπίτια. Είναι κάτι που είναι απαραίτητο και είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Με τη βοήθεια ανθρώπων όπως εσείς, μπορεί να είναι η τελευταία φορά που θα είμαστε εδώ. Ας το ελπίσουμε. Εμείς δεν θα σταματήσουμε. Θα είμαστε συνεχώς εδώ μέχρι να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Όλοι οι δαμασιώτες, όλοι οι σεισμόπληκτοι να μπορέσουν να πάνε επιτέλους στα σπίτια τους. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Μετά το Χριστός Ανέστη, με το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα, πολλοί δαμασιώτες όπως και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, πηγαίνουμε πάνω στα μνήματα, στα κημητήρια του Δαμασίου, για να μεταφέρουμε το αναστάσιμο μήνυμα στα αγαπημένα μας πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή, λέγοντάς τους προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Όπως βλέπετε, εδώ στα κημητήρια του Δαμασίου είναι αναμένοι όλοι. Ακόμη έρχεται ο κόσμος να ανάψει τα αγαπημένα του πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή. Με το Αναστάσιμο Άγιο Φως ανάβουν τα κεριά και τα καντήλια έτσι ώστε να καίει τουλάχιστον για 40 μέρες το Αναστάσιμο Φως στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Χριστός Ανέστη και σε εσάς τους κοιμημένους αδερφούς, συγγενείς, γονείς, φίλους, λέγοντάς σας προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Επιστρέψαμε στην εκκλησία του Αγίου Τρίφωνα, εδώ όπου οι πιστοί ασπάζονται για δεύτερη φορά την αναστάσιμη εικόνα και το Ευαγγέλιο, κάτω από τα αναστάσιμα τροπάρια. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε το χεράκι του like. Αν πάλι θέλετε να με βοηθήσετε σε αυτό που κάνω, κάντε εγγραφή στο κανάλι Αστέριο Στέλιο στο YouTube, κάντε ένα σχόλιο και επίσης κοινοποίηση αν θέλετε. Αυτό θα με βοηθούσε πάρα πολύ.